Στη σκεπαστή την αγορά με στα Χανιά, η ακριβή είχε το ίδιο στέκει χρόνια. Πουλούσε βότανα, ματζούνια, γιατρικά και για ξελόγιασμα κυκλάμινο κολόνια. Περιπλανήθηκαν στο εμβληματικό μνημείο της πόλης των Χανίων λίγο πριν γίνει εργοτάξιο, αφού γράστηκαν το συνέστημα αυτών που έζησαν μέσα εκεί στιγμές της ζωής τους ή μια ζωή και έντυσαν μουσικά εικόνες μιας εποχής που τελείωσε. Κάπως έτσι οι Πασπαρτού αποχαιρέτησαν τη δημοτική αγορά. Και είναι πολλά χρόνια παλιότερα γραμμένο το κομμάτι. Είναι ένα κομμάτι που έχει βαθύ συνέστημα και μεταφέρει εικόνες που είναι περίεργο το ότι το τραγούδι αυτό το αγνοούσαμε, παρότι μιλάει για την πόλη μας και μιλάει για το κέντρο της πόλης μας, για την καρδιά της αγοράς και τη δημοτική αγορά Χανίων. Στη σκεπαστή την αγορά με στα Χανιά, τη ακριβή ήμουν ο πιο καλός πελάτη. Πάντα ξεστράφιζα και πέραγα από εκεί, να τη λιχτώ στη μυρωδιά τα μαλλιά τη. Σε μια δημοτική αγορά άδεια, χωρίς τις φωνές του κόσμου και τις μπερδεμένες μυρωδιές από τα διαφόρων ειδών καταστήματα, με συνεργεία να ξυλώνουν και τις τελευταίες κατασκευές, τα μέλη της μουσικής ομάδας έδωσαν πνοή στους στίχους της Μαρίας Παπαδάκη που μελοποίησε η Βάσο Αλαγιάννη. Κάποτε μου είπε πως την τρώει ένας καημός, γιατί αγάπησε με πάθος ένα ψέμα. Και καθισμένη στα σκαλιά της αγοράς, καπνίζεσαι ένδικα και κέναγε και εμένα. Σαν μνημείο ενέπνευσε καλλιτέχνες. Σαν κλειστή αγορά έγινε η καρδιά της πόλης. Η δημοτική αγορά έκλεισε τον πρώτο κύκλο ζωής της, συμπληρώνοντας 108 χρόνια λειτουργίας, για να αποκατασταθεί και να παραδοθεί ξανά σε χρήση σε 2 χρόνια από σήμερα. Αναμένουμε όλοι πως θα είναι το σύμβολο μιας νέας εποχής για τα Χανιά, καθώς το, μαζί με το φάρο είναι το πόσιμο. Ο φάρος, η αγορά και τα νεόρια είναι τα τρία σημεία τα οποία διαχρονικά έχουν σημαδέψει τη ζωή των κατοίκων και των επισκεπτών. Οι Πασπαρτού πρωτοσυστήθηκαν στο κοινό των Χανίων το 2012 σε μια αγορά που έσφιζε από ζωή με το τραγούδι «Να μ' αγαπάς». 10 χρόνια μετά επέλεξαν όχι τυχαία το τραγούδι «Κλειστό λόγω αγάπης».